βιταμίνες για να φάμε ένα πράγμα εντελώς κλασικό. Το ξέρετε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε προβλήματα με τη βιταμίνη D, η οποία δεν είναι βιταμίνη, αλλά τέλος πάντων είναι ορμόνη. Ενώ άμα πάτε στη Σκανδιναβία, θυμάστε, εκεί πέρα πρέπει να έχουν φως και φωτοθεραπεία. Δεν έχουν αρκετό φως για να το κάνουν το μεταβολισμό. Λέω, άμα εμείς είμαστε πάντοτε κουκουρωμένοι και δεν βλέπουμε ποτέ τον ήλιο, είστε Σκανδιναβία. Απλώς οι καημένοι εκεί πέρα προσπαθούν να βρουν τον ήλιο και εσείς κάνετε το ανάποδο. Λες κάπου να τον βλέπεις, αφού αυτό είναι δώρο. Δεν σου λέω να είσαι συνεχώς στην παραλία και να γίνεις αστακός. Άρα, το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι άμα τα συνδυάσετε αυτά σε σχέση με το τι τρώμε και τι κάνουμε, λέω τώρα για τις γυναίκες. Βέβαια θα νευριάσετε, αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον να το θυμάστε μια φορά στη ζωή σας. Βάζετε πολλά πράγματα στα μαλλιά σας. Ξέρω ότι είναι όλα φυσικά, αλλά τέλος πάντων. Για τις άλλες. Όλα αυτά που βάζετε, να ξέρετε ότι μπαίνουν στο σώμα σας. Αυτό δεν ξέρω αν το ξέρετε εντελώς. Μαζευτήκατε τώρα, οι άντρες με το βάψιμο που κάνουμε, το βλέπεις εδώ, φυσικό βάψιμο, δεν έχει θέμα. Εδώ. Τι προσπαθώ να σας πω. Γιατί βάφονται τα μαλλιά σας? Όχι, δεν τις λες γιατί τα βάφεις, γιατί βάφονται. Γιατί έχουν αυτή την ιδιότητα. Όλοι ξέρετε ότι έχουμε κερατίνη. Κερατίνη, κέρας. Άρα, στην πραγματικότητα βάφονται και αυτό έχουμε ουσίες χημικές που πηγαίνουν πάνω στο μαλλί. Το μαλλί είναι εύκολο να το βάψετε, ναι ή όχι? Βεβαίως και όχι. Ξέρετε γιατί, αγάπη μου, είναι δύσκολο? Γιατί το μαλλί πάνω κάτω είναι γραμμικό και είναι σαν κίνδρος. Είναι πολύ πιο εύκολο να βάψεις λαζάνια παρά σπαγκέτι. Οπότε περισσότερα χημικά για την ίδια επιφάνεια. Φαντάσου το μαλλί σου πόσο λεπτό είναι, εντάξει, και πρέπει να το καλύψεις όλο. Πόσο ξοδεύεις να το πετύχεις όλο. Ενώ άμα το μαλλί σου ήταν μία πλάκα, το βάζεις μία πλάκα, τελειώνει, το βγάζεις, τελειώσαμε. Άμα θες να το δεις και να καταλάβεις ότι δεν σου λέει ότι να είναι ο δάσκαλος, κοίτα πόση ώρα κάνεις τις αντάβιες. Άμα δεν έχεις εσύ αντάβιες, μπορείτε σε άλλους. Ωραία, εντάξει, δεν έχω θέμα. Αλλά θέλω να πω, όλα αυτά που βλέπετε με τα αλουμίνια και τα λοιπά και τις αντάβιες τα λοιπά, αυτό εδώ είναι όλα ουσίες, εντάξει. Ωραία. Τώρα λοιπόν, επειδή το κάνετε εσείς, τα κορίτσια σας κάνουν το ίδιο, έτσι γίνεται. Μόνο που το σώμα των παιδιών... Ναι. Δηλαδή, η βρύχα ήταν πλάκα. Θα ήταν πιο εύκολο βάψιμη. Βεβαίως, μα το ξέρεις, σε ένα τοίχο. Με λιγότερα χημικά εννοείται. Βεβαίως. Θα σου το πω αλλιώς. Για τη διατροφή. Τη βλέπεις την ντομάτα και βλέπεις το μαρούλι. Εντάξει. Λοιπόν, η νόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι για τα βαρέα μέταλλα, η νόρμα για το μαρούλι είναι 0,5. Και ως 0,5 είναι μαρούλι που μπορείς να φας. Για την ντομάτα είναι 0,1. 5 φορές κατώτερο. Γιατί το μαρούλι, επειδή είναι έτσι επίπεδο, πολύ εύκολα αρπάζει. Η ντομάτα, επειδή είναι πιο κλειστό, έχει ένα φαινόμενο που οφείλεται στα μαθηματικά, είναι το πρόβλημα το ισοπεριμετρικό, δηλαδή για την ίδια επιφάνεια έχει μεγάλο όγκο. Ενώ το άλλο έχει τεράστια επιφάνεια, μικρό όγκο. Άρα είναι τεράστιο φίλτρο για να πιάσει όλη τη σαβούρα. Άμα βάλουν 0,1 στο μαρούλι και 0,1 όπως κάνουν στην ντομάτα, δεν θα αγοράσει πουθενά μαρούλι. Είναι το ίδιο λοιπόν. Άρα εδώ η δυσκολία και είναι αυτό, γιατί πρέπει να φανταστείς επίσης ότι έχει ένα άλλο θέμα. Τα μαλλιά πάνω κάτω κάνουμε 14 εκατοστά το χρόνο. Οι ρίζες. Έχει πλάκα γιατί έχουμε καταντήσει να βρίζουμε τις ρίζες μας γιατί είναι λευκές. Ενώ άμα δεν είχαμε ρίζες θα είχαμε μαλλί. Ναι. Γι' αυτό όταν μερικοί χάνουν εντελώς τα μαλλιά τους βάζουν ψεύτικο ριζικό σύστημα για να μπορούν να έχουν να φαίνεται μαλλί. Άρα ρωτάω τώρα, η ρίζα όσο πιο δυνατή είναι, και εδώ θα δεις ένα άλλο παράδοξο, γιατί όσο πιο κοντά είναι τα μαλλιά σου, τόσο πιο δυνατά είναι. Ωραία, πόσες γυναίκες βλέπεις με κοντό μαλλί? Αν στην πραγματικότητα κρατάς το μεγάλο μαλλί σε μήκος, η ρίζα παιδεύεται μέχρι το τέλος, αλλά τι κάνεις, για να μην παιδεύεται, το βάφεις. Άρα κάναμε κάτι εντελώς αφύσικο. Αυτό το μόνο που μπορεί να κρατήσει είναι η χημεία. Οτιδήποτε είναι κλασικό και βάζεις, ας πούμε, βουτάς ένα πράγμα που έχει λίγο χρώμα, όχρα,
είναι γήινα, εντάξει, θα σε εμπογιατίσει. Μόλις θα βάλεις νερό, θα φύγει όλο. Γι' αυτό, ας πούμε, οι άντρες που βάφουν τα... Συνεχίζω, εντάξει. Θα δεις ότι πολύ συχνά λερώνουν το μαξιλάρι τους. Γιατί βάζουν λιγότερα χημικά και άρα βγαίνουν εντελώς. Άρα έχουν τις γυναίκες που βρίζουν, τους άνδρες τους που βάζουν χημικά στα μαξιλάρια, ενώ αυτές βάζουν πολύ περισσότερο γιατί το μαλλί είναι πιο μεγάλο και κρατάει καλύτερα. Γιατί είναι περισσότερα τα λεφτά, μην νομίζετε. Σας το λέω αυτό για ποιο λόγο. Όταν, επειδή τώρα είμαστε για τις μόδες και τα μικρά παιδιά, τα πιο μικρά παιδιά έχουν ακόμα και τα αγόρια, έχουν διάφορα χτενίσματα κλπ. Ξέρετε πόση μπογιά βάζουμε πάνω σε αυτά? Δηλαδή ξέρετε ποιο είναι το αστείο για μας? Εδώ έχετε σκεφτεί γιατί σας δείχνω πράγματα μόνο ξύλινα. Με τα πλαστικά καταλάβαμε ότι τα παιδιά τα γλύφουν. Μία φορά το γλύφεις, δύο, τρεις, πόσο το γλύφεις? Όταν κάνεις μετρήσεις και να δεις αν είναι κάτι τοξικό, το βάζεις, το ακουμπάς και βλέπεις πόσο βγαίνει. Δεν σκέφτεσαι ότι εσύ μπορεί να το κρατάς για μήνες. Το ντουντού που έχουν, που δεν τολμάτε να το πλύνετε γιατί έχουν τη μυρωδιά τους που άμα το πλύνει λες αυτό δεν είναι το δικό μου. Ωραία. Άρα τι κάναμε? Σε όλα τα παιχνίδια βγάλαμε όσο πιο πολύ μπορούσαμε τη χημεία. Και βάζετε τη χημεία στα μαλλιά. Λέω λοιπόν ότι άμα τα σκεφτείτε όλα αυτά ορθολογικά, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να βοηθήσετε την ανάπτυξη των παιδιών σας και βέβαια να συμβαδίσετε και να τα υποστηρίξετε σε σχέση με τη διδασκαλία. Αλλά μετά είναι τα πιο νοητικά που έχουν σχέση εδώ, ας πούμε, όταν πήραμε αυτό το πράγμα. Βάλαμε σε αυτό εδώ είναι το Lambda Puzzle, νομίζω έχεις. Για πιάσε εδώ τα τέσσερα. Όχι αυτό. Ναι. Μόνο τα τέσσερα εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο απλό είναι αυτό. Άρα έχετε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι τέσσερις φορές ακριβώς το ίδιο. Εντάξει. Και πρέπει να τα βάλετε εδώ μέσα χωρίς να πατάει το ένα το άλλο. Επειδή είναι πόση ώρα να κάνω. Και μετά εφόσον το καταφέρεις, το γυρίζεις και το βάζεις από εδώ. Αυτό έχει μεγαλύτερο πάχος, άρα είναι πιο στενό. Άρα εδώ είναι πιο εύκολο, εδώ είναι πιο δύσκολο. Εντάξει. Άρα, θα το δώσω εδώ, να το δώσετε στο κοινό. Το ερώτημα είναι γιατί χαιρόμαστε όταν το βρίσκουμε. Όχι, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο. Η χαρά προέρχεται από τουλάχιστον μια ελάχιστη δυσκολία. Τώρα τι κάνουμε εμείς τους γονείς? Προσπαθούμε να απλοποιήσουμε τα πάντα στα παιδιά μας. Και να είναι πιο εύκολη η ζωή τους, έτσι δεν είναι? Μα είναι τόσο εύκολη που δεν είναι πια χαρούμενη. Και μετά έχεις τον γονέα που λέει, μα σου τα δίνω όλα. Και λέει, ρε μάνα, επειδή μου τα δίνεις όλα δεν είμαι χαρούμενος. Κάνε το λίγο με το τσιγγέλι ένα πράγμα και όταν θα το πετύχω, τότε ξαφνικά θα είναι πω το πέτυχα. Π.χ. τα παιδιά σας πεινάνε ποτέ? Όχι. Εσείς που είστε πιο μεγάλοι, εδώ ο φίλος μου, θυμάστε ότι κάποτε πίνασες, δεν γίνεται? Και τώρα πεινάω. Τώρα επειδή το παρακάνει ο δάσκαλος, αλλά εγώ σου λέω... Ναι, λέω απλώς ότι πιο παλιά ήταν πιο εύκολο να πεινάσουμε. Και πολύ πιο παλιά ακόμα περισσότερο. Τώρα τα παιδιά δεν ξέρουν καν τι είναι η αίσθηση της πείνας. Άρα σας δίνω ένα παράδειγμα. Να ξέρετε ότι σκεφτόμαστε πολύ καλά λίγο πριν το γεύμα. Δηλαδή, όταν ο εγκέφαλος αρχίζει να πεινάει και το στομάχι μας είναι άδειο, τότε είναι στη εγρήγορση. Και γι' αυτό, για πολλούς διαγωνισμούς, τους βάζουμε το πρωί. Και δεν το βάζουμε το απόγευμα μετά το γεύμα. Το θανατηφόρο, φανταστείτε, μετά το γεύμα, αμέσως εξεταστική. Α, καλά, εντάξει. Οριζόντια εξεταστική. Και βλέπετε τα πράγματα μια χαρά. Άρα, αυτό που σημαίνει ότι ο εγκέφαλός μας, όταν τρώμε, τι γίνεται, το στομάχι μας ζητάει αίμα. Και επειδή ζητάει αίμα, δεν έχει τροφοδότηση αρκετή ο εγκέφαλος και δεν σκέφτεται τόσο καλά. Άρα σιγά σιγά τι κάνει? Και είναι εύκολο να το καταλάβετε και είναι καλό να το κάνετε. 15 λεπτά ύπνου. 15 λεπτά ύπνου μετά το γεύμα είναι τέλειο. 2 ώρες ύπνου μετά το γεύμα είναι θανατηφόρο. Γιατί μετά δεν κοιμάστε, το έχετε αλλάξει όλο το ρυθμό σας. Άρα λέω, ο ρυθμός είναι πολύ σημαντικός και αυτός. Ο ρυθμός, σε διαφορά με όλα αυτά που είπαμε για τα παιδιά, είναι καλό να έχουν το ίδιο ωράριο.
Δηλαδή, πολύ συχνά τι κάνουμε. Λέμε, ας πούμε, δεν έχουμε σχολείο, έχουμε σχολείο και το αλλάζουμε. Να ξέρετε, για την ανάπτυξη του παιδιού είναι καλύτερο το ίδιο ωράριο. Δηλαδή, αποφασίζετε μια συγκεκριμένη ώρα και το κρατάτε. Τώρα θα μου πείτε και πώς το ξέρεις αυτό. Είναι πολύ απλό να ξέρετε ότι ο δείκτης νοημοσύνης το καλοκαίρι πέφτει. Άρα το χειρότερο που μπορεί να κάνετε για τους φοιτητές είναι να βάλετε εξεταστική το Σεπτέμβριο. Γι' αυτό εμείς το λέμε συχνά στους φοιτητές. Άμα μπορείς να την περάσεις τον Ιούνιο, συμφέρει. Το Σεπτέμβριο θα είναι πιο δύσκολο για να φτάσεις στο ίδιο επίπεδο που ήσουν τον Ιούνιο. Εδώ σιγά σιγά το Πανεπιστήμιο προσαρμόστηκε και το έβαλε, το σπρώχνει λίγο, την εξέταση του Σεπτεμβρίου το βάζει το Οκτώβριο. Δηλαδή ξαναμπαίνουμε σε μια διαδικασία κλασική που έχουμε τα ίδια ωράρια κτλ. Άρα το λέω, γιατί εφόσον τα ξέρουμε αυτά δεν τα χρησιμοποιούμε. Είναι σαν να σας έλεγα, ας πούμε, ότι άμα δεν βλέπετε καλά να φορέσετε γυαλιά. Λέει, εγώ δεν με νοιάζει. Άμα δεν σε νοιάζει δεν βλέπεις καλά, τι να κάνουμε. Λες μετά, γιατί είναι όλα θολά. Είναι όλα θολά γιατί έτσι είναι το μάτι. Τι να κάνει, κάνει ό,τι μπορεί. Άρα, τελειώνω για όσους λοιπόν πεινάν, γιατί βλέπεις ότι σ' αγαπάω, λέγοντας ότι μην το κοιτάζετε μόνο σε έναν τομέα. Είναι η διατροφή, είναι η εκπαίδευση, είναι η πρόσβαση στα βιβλία, είναι η εξάσκηση με ρευστή νοημοσύνη, με κρυσταλλική νοημοσύνη, το εξωσχολικό, το ουσιαστικό, αυτό που είναι άχρηστο, πόσο χρόνο χάνω με το παιδί μου για να κάνει κάτι και να το χαρεί. Και να θυμάστε ότι το μεγαλύτερο δώρο που παρέχουν οι γονείς στο παιδί είναι η χαρά και όχι οι γνώσεις. Άρα, άμα μέσω της χαράς μετά μπορούν να πιάσουν γνώσεις, όφελος. Άμα βάλετε τις γνώσεις μπροστά και μετά τη χαρά, η χαρά δεν μετράει. Τώρα οι δάσκαλοι είναι στο ανάποδο. Οι δάσκαλοι παρέχουν γνώσεις, αλλά επειδή έχουν άλλον τρόπο να τις περάσουν, προκαλούν χαρά με τις γνώσεις. Ο γονιός όμως δεν πρέπει να αντιγράφει το δάσκαλο, ούτε ο δάσκαλος να αντιγράφει τον γονέα. Δηλαδή δεν έχουμε ανάγκη από έναν δάσκαλο που κάνει τον μπαμπά. Έχουμε ήδη μπαμπά, έχουμε ήδη μαμά. Το θέμα είναι να είναι συμπληρωματικό. Αυτό το συμπληρωματικό προέρχεται από τη διαχείριση των γνώσεων. Όταν βλέπουμε εμείς τα master class που κάναμε εδώ, εγώ θυμάμαι και έναν πατέρα όταν έκανα μαθήματα με την κόρη του, μαθηματικός τώρα, μου λέει πω δεν θέλω να σε κοιτάζω γιατί είναι κάθε φορά εκτός ύλης, είναι τουλάχιστον 3 χρόνια μετά, πώς θα το αντέξω εγώ. Φροντιστής τώρα, εντάξει. Ωραία. Άρα είναι το ίδιο, ας πούμε. Οι μερικές φορές είναι οι μαμάδες που μας ρωτάνε αν μπορούν να μπουν μέσα στο μάθημα την ώρα που κάνουμε το μάθημα. Κάνετε ένα στρατηγικό λάθος. Πρώτον, θα φοβηθείτε. Δεύτερον, τα παιδιά σας θα έχουν τη συμπεριφορά που έχουν στο σπίτι και όχι σε ξένο χώρο. Τρίτον, θα θεωρούν ότι τα ελέγχετε και όχι τα βοηθάτε, ενώ πρέπει να τα απελευθερώσετε. Άρα είναι πολύ καλό να τα φέρετε, είναι πολύ καλό να είναι ελεύθερα και μετά να τα ξαναπάρετε. Αλλά αυτό που θέλει η μάνα να μείνει μέσα και να δει, πειράζει που θα είμαι και εγώ μέσα. Γιατί όταν λέτε σε μια κλασική μάνα, έχει ένα παιδί που είναι 4 ετών και θα του κάνετε 2 ώρες μάθημα χωρίς διάλειμμα, πρώτα απ' όλα δεν το πιστεύει τόσο απλά. Α, σου λέει να καθίσω έτσι στη γωνία, ας πούμε, δεν θα κάνω τίποτα, θα κοιτάζω απλώς. Και δεν ξέρει ότι μόνο που κάθεται στη γωνία, το παιδί ήδη δεν παίζει με τον ίδιο τρόπο. Άρα είναι ο νέος χώρος και πρέπει να καταλάβουμε όπως είναι εδώ ότι αυτό είναι κομμάτι παραδείσου. Άρα το πούμε λίγο πιο χριστιανικά να καταλάβετε που το πάω. Στον παράδεισο, όταν θα έχουμε όλοι πεθάνει και θα είμαστε όλοι ψηλά. Ανδρέα, για όλους μιλάω, ακόμα και αυτούς που δεν ακούν τον δάσκαλο. Θα είστε στην ίδια γωνία που παίζουν τα παιδιά. Τώρα είναι μερικοί από εσάς που στεναχωριούνται και λένε, μα τα έβαλε και παιδιά. Δεν έχουμε μερικές φορές παιδιά που πάνε στον παράδεισο. Ωραία. Ρωτάω, όταν θα πάτε κι εσείς, τα κάθεστε δίπλα. Νομίζω ότι επειδή υπάρχει ένας μεγάλος δάσκαλος εκεί πέρα, θα ασχολείται αυτός κατευθείαν, έτσι γίνεται. Αφήστε λίγο τους δασκάλους στους μικρούς παραδείσους να προετοιμαστούν και να προετοιμάσουν τα παιδιά χωρίς να πρίζεστε και να υπάρχει κάτι το συμπληρωματικό. Το σπίτι είναι χώρος χαράς. Η διδασκαλία είναι χώρος παραδείσου.
Άρα, σας υπενθυμίζω, όπως το έλεγα σε μια διάλεξη, ο παράδεισος ετυμολογικά είναι ο κήπος. Πόσοι από εσάς ασχολούνται με τα παιδιά τους με τον κήπο? Ξέρετε πόσα μαθαίνουν τα παιδιά με τον κήπο? Με τα λουλούδια, με τα φυτά, με τους σπόρους, πώς τα βλέπουν. Είναι τεράστιο θέμα. Και άμα συνειδητοποιούσατε ότι ο κήπος σας είναι μικρό κομμάτι του παραδείσου, θα τον προσέχατε με μεγαλύτερο θεβασμό. Γιατί ξέρετε αυτό που έλεγα και στους φίλους μου το μεσημέρι, το παιδί που προσέχει ακόμα και τα μυρμήγκια, θα προσέχει τους ανθρώπους. Το παιδί που βασανίζει τα μυρμήγκια και βγάζει τα φτερά από τις πεταλούδες, θα κάνει και άλλα πράγματα πιο μετά. Γιατί δεν ξέρει καν ότι έχει ένα θέμα ηθικής. Θεωρεί ότι είναι εντάξει, παιδί μου. Άρα, όταν κάνουμε αυτά τα μαθήματα, ουσιαστικά τι θέλουμε? Θέλουμε τα παιδιά μας να είναι πιο ανθρώπινα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι τα παιδιά είναι ήδη άνθρωποι, είναι μικροί άνθρωποι, άνθρωποι και μεγάλοι άνθρωποι. Άρα, άμα μιλούσατε στα παιδιά σας σαν να ήταν μικροί άνθρωποι, πραγματικά, θα βλέπατε ότι θα είχατε μεγαλύτερη απόδοση. Και το κάνετε δυστυχώς και με τους μεγάλους. Τελειώνω με αυτό για να μην στεναχωριέστε, αλλά να μην στεναχωρείτε και τους άλλους. Πόσοι από εσάς μιλάνε στους παππούδες, γιαγιάδες και τους γονείς τους σαν να ήταν μικρά παιδιά πια? Και νομίζετε ότι δεν το καταλαβαίνουν, έτσι γίνεται? Να ξέρετε ότι κάποιος που είναι εγκλωβισμένος μέσα στο σώμα του βλέπει πώς του μιλάνε. Άρα και αυτός ο σεβασμός στην έξυπνη παιδεία, ασχολούμαστε με όλες αυτές τις κατηγορίες και γι' αυτό βλέπετε ότι οι μικροί άνθρωποι τα πάνε πάρα πολύ καλά με τους μεγάλους ανθρώπους και μπορούν να είναι ώρες μαζί, ενώ εσείς που είστε στο ενδιάμεσο ή βαριέστε με τους μεγάλους ή βαριέστε με τους μικρούς. Και δεν αναρωτιέστε ποτέ γιατί εσείς βαριέστε ενώ οι άλλοι τα πάνε καλά. Γιατί είναι πιο ανθρώπινοι και είστε πιο κοινωνικοί. Άρα μέσω της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης και της έξυπνης παιδείας μπορούμε να κάνουμε τα παιδιά μας να είναι πιο ανθρώπινα και να σέβονται περισσότερο τους άλλους και μπορεί και καμιά μέρα να κάνουμε κανένα masterclass ανθρωπιάς, εξαρτάται από την αίσθηση μας θα μας το επιτρέψει και θα το δούμε. Αυτά για σήμερα, άρα καλή συνέχεια και καλή όρεξη. Εντάξει.